Καλημερίζω τον υποναύαρχο εν αποστρατεία και γεωπολιτικό γεωστρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Στέλιο Φενέκο. Α, σήμερα πάω στη θάλασσα, ε. Καλημέρα, κύριο Φενέκο. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Επειδή έτυχε τώρα συγκυριακά, σήμερα είναι 12η Απριλίου το 1204, την πόρτα, την Κερκόπορτα που ακούω πολλές φορές, στη βασιλεύουσα την άνοιξαν οι Φράγκοι. Οι Οθωμανοί ήρθαν ως απότοκος μιας παρακμής και φθοράς της τότε εσωτερικής ελίτ. Η αντιστοιχή βρίσκεται ότι υπάρχουν και στο σήμερα. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ότι ανοίξαν την Κερκόπορτα, είναι ότι καταλαμβάνοντας την Κωνσταντινούπολη για 100 περίπου χρόνια, την αποδυνάμωσαν και την σύλλησαν, την έκλεψαν σε σημείο που πλέον έχασε την ισχύ της, οποιαδήποτε ισχύ είχε. Mm. Άρα είναι διαρκές το έγκλημα, δεν είναι στιγμιαίο. Και εδώ, 15 χρόνια μνημόνια έχετε, κύριε Φενέκο, δεν είναι στιγμιαίο, δεν το λες. Και σε κάθε περίπτωση, παρά το γεγονός ότι εντάξει, ανήκουμε στη Δύση, εν τούτης, δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε χώρες οι οποίες εξυπηρετούν τα συμφέροντα και είναι προφανές. Δεν θα ήθελα να τις κατονομάσω, αλλά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οποίες και του ΝΑΤΟ, με τις οποίες είμαστε σύμμαχοι, το μόνο που κάνουν είναι να ενισχύουν την Τουρκία και μπορώ να πω και συγκεκριμένες. Ξέρω και εγώ, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Αγγλία ακόμα που έχει βγει μένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες αυτές οι χώρες παρά τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Τουρκία και τέτοια βρίσκαν τρόπο και τις παραβιάζανε και την ενισχύανε με κάθε τρόπο. Ξέρετε, κύριε Φενέκο, έχετε δίκιο εσείς. Έχετε μια εξήγηση πώς οι Ευρωπαίοι, ρε παιδί μου, λειτουργούν, ή η οικογένειά μας, με έναν τρόπο à la carte. Χθες βγήκε η είδηση, σας πάω κάπου αλλού, αλλά θα φτάσουμε στο ζουμί. Η Γερμανία δίνει έκτακτο βοήθημα και καλά κάνει, θα πει κάποιος. 35 εκατομμύρια ευρώ, αν συγκράτησα καλά το νούμερο, σε Ισραηλινούς πολίτες, απογόνους ή ακόμη και ανθρώπους που τους είχε πάρει ιστορία το ολοκαυτώματος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, διότι ζουν στενά οικονομικά με την κατάσταση που γίνεται στη Γάζα. Ερώτηση. Γιατί πολύ à la carte είναι αυτή, έτσι, η συγγνώμη των Γερμανών. Εδώ έχουν μία έστω συμβατική υποχρέωση, δεν από για τα άλλα, το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο. Έχετε ακούσει τίποτα? Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή που ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να το έχουμε θίξει αυτό. Αλλά δυστυχώς, όπως βλέπετε, οι ηγεσίες μας πάντα είχαν μια τάση συμβιβαστική και δεν διεκδικούσαν τα συμφέροντα. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρανόηση στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Θεωρούμε ότι όταν διεκδικείς τα συμφέροντά σου, χαλάς το καλό κλίμα. Ενώ η εμπειρία μου μου λέει ότι όλοι στα τραπέζια, έχω μετάσχει σε τραπέζια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ κλπ. Όλοι υποστηρίζουν τα συμφέροντά τους με τον τρόπο τον διπλωματικό ή τον επίσημο, αλλά δεν τους νοιάζει αν θα στενοχωρήσουν τη χώρα την οποία διεκδικούν τα συμφέροντά τους. Εμείς δεν ξέρω τι κάνουμε. Μάλιστα. Για έλατε τώρα στα επίδικα. Κοιτάξτε, έρχεται και πληροφορούμαστε υποβαθμισμένο κλιμάκιο της τουρκικής πλευράς σε συνέχεια των συζητήσεων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Το Μάιο, κατά δήλωση, ετοιμάζεται επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία, θα πάει και στην Καπαδοκία, δεν ξέρω αν θα πετάξει με αερόστατο. Όλα αυτά στον απόϊχο της διακήρυξης των Αθηνών, όχι εν κενό πια, διότι οι προκλήσεις μπήκαν σε ένα άλλο στάδιο, αν δεν το έχουμε καταλάβει. Εσείς θα μας πείτε αν είναι έτσι. Δηλαδή δεν είναι πια απλά γκρίζες ζώνες, γιατί διάβασα από κάπου, από συναδέλφους, ξεθάβει το θέμα των γκρίζων ζώνων, ποτέ δεν το έβαλε στην άκρη η Τουρκία. Εδώ μας λέει ευθέως ότι αμφισβητεί την κυριαρχία, αν δεν τη ρωτήσουμε πρώτα, σε περιοχές, νησιά, νησίδες, βραχονησίδες, με αφορμή τα θαλάσσια πάρκα, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τα πω όλα, και της χωροταξίας, δυτικά της Μήλου, Νησίρου και τα λοιπά, το ένα πιάνει, ξεκινά από τη Φαλκονέρα, και το άλλο ανατολικά από την Κεφαλονιά να κατεβεί κάτω Κύθυρα. Τι συμβαίνει εδώ? Κοιτάξτε, δεν είναι, μιλάει τώρα για αυτά τα θαλάσσια πάρκα γιατί αυτά δηλώσαμε. Αν δηλώναμε και άλλα σε κάποιες άλλες περιοχές και για αυτά θα μιλούσε. Η αίσθησή μου είναι ότι η όλη του λογική είναι η συνέχεια της διακήρυξης των Αθηνών, στην οποία δεσμευτήκαμε ότι δεν θα αναλάβουμε καμία πρωτοβουλία αν δεν συνεργαστούμε μαζί τους. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτός το θεωρεί ότι αναλαμβάνουμε κάποιες πρωτοβουλίες που αμφισβητούν αυτή την αρχή που εμείς οι ίδιοι αποδεχτήκαμε, έρχεται και λέει: κοίτα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα αν δεν με ρωτάς. Και ταυτόχρονα χώνει μέσα και το θέμα της κυριαρχίας, βάζει μέσα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία προσπαθεί να δημιουργήσει ρίσματα. Δηλαδή δεν είναι ασύνδετο και ούτε είναι έτσι όπως πολλοί προσπαθούν να το προβάλλουν λόγω εσωτερικής κατανάλωσης τουρκικής. Όχι, είναι η πάγια εξωτερική της πολιτική και συνέχεια. Είναι συνέχεια της διακήρυξης και του κλίματος που
Ναι, με μια ποιοτική όμως διαφορά. Εδώ πια ανοιχτά σου αμφισβητεί πυρήνα κυριαρχίας, όχι κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δηλαδή έχει πάει και δυτικότερα του 25ου Μεσημβρίου που θεωρητικά ήθελε να κόψει το Αιγαίο στη μέση. Είπα και πιο δυτικά. Βεβαίως και το αμφισβητεί και μάλιστα και πριν από μερικές εβδομάδες είχε πάλι κάνει μια ανακοίνωση που έλεγε ότι δεν μπορούν να περνάνε πλοία από τη κορική θάλασσα των νησιών που κατά αυτόν πρέπει να είναι αποστατικοποιημένα. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έβαζε μόνο το έδαφος, έβαζε και το θαλάσσιο χώρο. Σωστό. Δηλαδή η αντίληψη του είναι ότι το Αιγαίο είναι ένας θαλάσσιος χώρος ο οποίος δεν ανήκει στην Ελλάδα, έστω και αν έχει δικαιώματα και έχει τη χωρική θάλασσα και όλα, και ότι μέσα σε αυτόν υπάρχουν και αμφισβητήσεις πάνω σε ζητήματα κυριαρχίας και ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα δεν δικαιούται να κάνει οτιδήποτε στον Αιγαϊκό χώρο αν δεν συνεννοηθεί μαζί της. Οπότε κύριε Φενέκο, τι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης συζητάς σε αυτή τη φάση? Με συγχωρείτε δηλαδή. Έχουμε τάσει πολλές φορές τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τα μέτρα οικοδόμησης αντιπροσωπείας, μπορώ να το πω δημόσια, είναι αστεία. Αν εξαιρέσουμε 1, 2, 3 που θα μπορούσαν να είχαν μια πραγματική αξία, που είναι σε περιπτώσεις ατυχημάτων που δεν το ήθελε η μία ή άλλη πλευρά και τα προλαβαίνουμε τις επιπτώσεις τους, όλα τα άλλα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι για τα μάτια του κόσμου, δεν προσφέρουν τίποτα, τα επαναλαμβάνουμε, τα αναμασούμε. Και το κυριότερο, η Τουρκία θεωρεί στα μέσα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ότι μπορεί να βάλει ρίζες που να μπορούν μετά να ερμηνευθούν σε πολιτικό επίπεδο με άλλο τρόπο. Και με παραξενεύει ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που χαράξαμε τελευταία φορά σε στρατιωτικό επίπεδο δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα. Αυτό με τρομάζει. Γιατί? Α, δεν ξέρω γιατί. Του δώσαν το χαρακτήρα του εμπιστευτικού και δεν τα έχουν δημοσιεύσει. Οπότε τι κάζεται, ότι μπορεί να είναι επί του πεδίου παραχώρησης? Θα σας πω κάτι το οποίο συνέβαινε τα παλιά χρόνια. Εμείς επιτηρούσαμε όλο το Αιγαίο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η Τουρκία δεν έβγαινε, μερικά μίλια έβγαινε μόνο μες στο Αιγαίο. Σιγά σιγά με τις υποχωρήσεις μας, σε λίγο θα δούμε την Τουρκία να επιτηρεί το Αιγαίο εις βάρος μας. Θυμηθείτε το αυτό, είναι μία από τις παραμέτρους που με τρομάζουν. Όταν λοιπόν εμείς υποχωρούμε, κάποια στιγμή κάποιοι υποχώρησαν στα ζητήματα της επιτήρησης του Αιγαίου, όταν εμείς υποχωρούμε σε στρατιωτικό επίπεδο και τι λέμε, δεν θα πλησιάζει το ένα πλοίο κοντά στο άλλο, θα έχουμε αποστάσεις και τέτοια. Στην ουσία εκχωρούμε την ικανότητά μας να επιτηρούμε τον Αιγαϊκό χώρο και του δίνουμε το δικαίωμα στον Τούρκο να επεκτείνει τις διεκδικήσεις του και τις δραστηριότητες του. Μάλιστα. Τώρα έρχομαι σε αυτό που πολλοί περιμένουν. Το Μάιο ο Πρωθυπουργός, εκτός αν αλλάξει κάτι, δεν ξέρουμε, αλλά ημερομηνιακά είναι λίγο ακόμη μέσα προς το τέλος. Το Μάιο, εν πάση περιπτώσει, ο Πρωθυπουργός πάει Τουρκία. Μάλιστα, ακούγεται ότι θα πάει μέχρι Καπαδοκία. Το ερώτημα δεν είναι αν πάει, αλλά πάει και περιμένουμε τι. Διαγνώσκεται ότι συνεχίζουν στο ίδιο κλίμα η Τουρκία? Εδώ τσακώνονται μεταξύ τους, γιατί να τελειώνουν και αυταπάτες όσων είχαν μετά την επιτυχία Ιμάμογλου. Βγήκε το κόμμα του χθες και τραβούσε το μανίκι του Ερντογάν. Δεν τα λες καλά με τους Έλληνες. Πρέπει να είσαι σκληρός και άσε τα καλαμπουράκια. Αυτό του είπανε οι Ρεπουμπλικάνοι. Άρα, είτε Ισλαμιστής είσαι, είτε Ρεπουμπλικάνος είσαι, στον ίδιο μήλο βάζουν νερό. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει κάποιοι. Ελπίζω να το καταλάβαν χθες. Το ερώτημα λοιπόν είναι, πας με τι προσδοκίες όταν ξανά αναπαλωτρίωτες όλες οι αναθεωρητικές διεκδικήσεις είναι πάνω στο τραπέζι? Κοιτάξτε, το έχω πει πολλές φορές ότι είναι λάθος που ο Πρωθυπουργός αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στους διαλόγους εντός εισαγωγικών, διότι στη διεθνή πρακτική και στο διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει έννοια του διαλόγου έτσι όπως τον ερμηνεύουμε εμείς. Κάνει τεράστιο λάθος. Θα έπρεπε να αφήνει σε χαμηλότερα επίπεδα την επικοινωνία. Και όταν είμαστε απόλυτα σίγουροι για την εξέλιξη όλων αυτών των καταστάσεων, τότε να προχωράει ο Πρωθυπουργός στην οποιαδήποτε έκθεσή του. Διότι αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή αμφισβητείται με δεδομένη τη στάση της Τουρκίας ως προς την διακήρυξη των Αθηνών. Και μην προσπαθούμε να το κρύψουμε, είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, τι διακήρυξη των Αθηνών από τη στιγμή που η Τουρκία σου απαιτεί όλα αυτά που στα απαιτεί? Και αν αύριο πάει λοιπόν στην Τουρκία και προβάλλει διεθνώς ότι εντάξει, δεν τρέχει τίποτα με την Τουρκία, τα έχουμε βρει εμείς με την Τουρκία, γιατί περιμένουμε και ελπίζουμε ότι οποιοδήποτε τρίτος, τέταρτος ξένος παράγων θα έρθει να μας υποστηρίξει τα συμφέροντά μας, αφού εμείς οι ίδιοι τα αποποιούμεθα και δεν τα υποστηρίζουμε? Συγγνώμη, τη συνέντευξη χθες δεν την ακούσατε? Την
άκουσα. Μάλιστα. Η υπόδειξη ήταν όταν του ελέγχθη η ιστορία με τα θαλάσσια πάρκα και η αμφισβήτηση κυριαρχίας, ότι ναι, είναι μια αλλαγή στάσης της Τουρκίας, αλλά μην χάνετε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι είμαστε σε φάση εξομάλυνσης. Είναι τεράστιο λάθος. Καταρχάς, η έννοια της εξομάλυνσης, όπως την ερμηνεύει, βασίζεται στις υποχωρήσεις τις δικές μας και όχι σε καμία υποχώρηση της Τουρκίας. Δηλαδή, μου λέτε εξομάλυνση με το πιστόλι πάνω στο τραπέζι από την πλευρά της Τουρκίας. Αυτό μου λέτε. Ναι, βέβαια. Και σε παλιά μας συζήτηση είχα πει ότι για να υπάρξουν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, πρέπει να υπάρξουν μέτρα για την άρση της αμφισβήτησης. Δηλαδή, αν η Τουρκία δεν άρει αυτές τις αμφισβητήσεις που έχει, για ποια εμπιστοσύνη θα δημιουργήσουν, αφού θα τις ξαναφέρει στο τραπέζι. Συνεπώς ήταν, κατά την άποψή μου, η επικοινωνιακού χαρακτήρα η όλη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και θα σταθώ με το παράδειγμα της Κύπρου. Η Κύπρος είχε το ίδιο πρόβλημα με εμάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή είπε και μάλιστα είχε δώσει στο Πανεπιστήμιο της Σεβίλης την εντολή να, με επιστημονικό τρόπο να χαράξει τις ΑΟΣ των χωρών για να μπορέσει να προχωρήσει τις μελέτες της για τη χωροταξική διευθέτηση του θαλάσσιου χώρου. Η Κύπρος λοιπόν προχώρησε μόνη της, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία κατέχει το ένα τεράστιο κομμάτι της και αμφισβητεί την ΑΟΣ και την ύπαρξη του Κυπριακού κράτους, η Κύπρος έκανε χωροταξική διευθέτηση, συμπεριέλαβε όλη την Κύπρο στην ΑΟΣ που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την υπέβαλε, η Τουρκία γκρινιάζει, λέει είναι λάθος, είναι σφαλμένη, παρόλα αυτά όμως η Κύπρος τη δουλειά της την έκανε. Εμείς γιατί φοβόμαστε, γιατί έχουμε τόσο φοβικά σύνδρομα σε αυτό? Πιστεύετε ότι θα ήταν μια κίνηση και σε επίπεδο συμβολισμού του να αναβάλεις το ταξίδι σου εν προκειμένου, εν μέσω όλων αυτών των προκλήσεων που γίνονται, για παράδειγμα με τα θαλάσσια πάρκα? Δεν είναι απλό, δεν είναι μικρό. Δηλαδή να πιάσεις από τη Φαλκονέρα να πας απάνω Μήλο, Νήσιρο και να ανεβαίνεις, με συγχωρείτε, ή να κατεβαίνεις από την Κεφαλονιά και να πας ανατολικότερα Κύθυρα, Αντικύθυρα. Λίγο πράγμα είναι να στο αμφισβητεί αυτό. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να ολοκληρώσουμε το ζήτημα της χωροταξικής διευθέτησης του θαλάσσιου χώρου που έχουμε καθυστερήσει και τρώμε πρόστιμα. Περάσαμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή καθυστερήσαμε να το υποβάλουμε και τρώμε πρόστιμα. Μας είχε πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάντε ζώνες προστασίας θαλάσσιας αλίας. Έκαναν όλες οι άλλες χώρες, εμείς όχι. Κάντε συνορεύουσα ζώνη για να ελέγξουμε και τις παρανομίες, το λαθρεμπόριο κλπ. Και όλα αυτά που χρειάζονται. Ούτε αυτό το κάναμε. Και ερχόμαστε αποσπασματικά και εφοβικά να δημιουργούμε περιοχές που θεωρούμε ότι δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα προς τους Τούρκους. Δηλαδή στην ουσία τι κάνουμε? Επιβεβαιώνουμε τις απαιτήσεις των Τούρκων. Και κάνουμε και ακόμα και σε αυτές τις περιοχές που θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, οι Κυκλάδες ας πούμε, βλέπετε ότι έρχεται ο Τούρκος και λέει πώς δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλο το Αιγαίο είναι έτσι. Και ακόμα κάτι χειρότερο. Η Τουρκία απεσύρθη από τη συνθήκη CFE. Όποιος νομίζει ότι αυτό είναι λίγο πράγμα, κάνει τεράστιο λάθος. Δηλαδή. Η συνθήκη CFE δημιουργήθηκε με δεκαετίες διαπραγματεύσεων και αφορούσε τους εξοπλισμούς όλων των κρατών της Ευρώπης έναντι της Ρωσίας και της τότε Σοβιετικής Ένωσης και μετά της Ρωσίας. Και σε αυτή τη συνθήκη μετήχαν και οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι κλπ. Στη συνθήκη αυτή οι χώρες ήταν υποχρεωμένες να έχουν συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, να έχουν επισημάνει πού γίνονται οι αποθηκεύσεις τους και όλα αυτά, και κάθε τόσο μπορούσε οποιαδήποτε χώρα να ζητήσει να πάει να κάνει επιθεώρηση και γινόντουσαν επιθεωρήσεις στις χώρες για το αν τηρούν τις συνθήκες. Έρχεται λοιπόν η Τουρκία σήμερα και λέει αποσύρωμα από τη συνθήκη CFE. Δηλαδή τι λέει? Ότι παιδιά, εγώ δεν έχω καμία δέσμευση για τα αμυντικά συστήματα που αναπτύσσω και δεν έχω καμία υποχρέωση εναντί οποιασδήποτε άλλη χώρα. Αν αυτό δεν είναι νιάου στα κεραμίδια, τι κάνει? Ότι είναι έτοιμη να απειλήσει τον οποιοδήποτε με τα οπλικά της συστήματα, τότε τι είναι? Και κατά την άποψή μου θα έπρεπε αμέσως εμείς, με την απόσυρση της Τουρκίας από τη CFE, να βγούμε και να πούμε τα νησιά δεν αποστατικοποιείται, αντιθέτως ενισχύονται. Διότι η απειλή της Τουρκίας είναι άμεση και προφανής. Πώς το είπατε αυτό, έχετε εικόνα τι γίνεται στα νησιά? Έχω απόλυτη εικόνα και γι' αυτό με βλέπετε και ανησυχώ και τα λέω. Κοιτάξτε, εδώ έχω και ακροατές. Λέει, κύριε Φενέκο, μου λέει, τον Τζούνι τον ακούσατε τι είπε στο Delphi Forum, τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αρνήθηκε να πάρει θέση ακόμη και για το ποιος είναι ο ταραχοποιός μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Κράτησε τόσο ίσες αποστάσεις που στην ουσία πήρε το μέρος της γείτονος. Και όχι μόνο αυτό, μας είπε ότι είναι και υπέρ της προσέγγισης Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ό,τι συνεπάγεται για τον πρωτογενή τομέα. Αυτά λέει για τους συμμάχους μας, για να καταλάβουμε πού θα χρησιμοποιηθούν και τα F
35. Άλλος φίλος μου λέει: καλημέρα, η Ελένη, στον κύριο Φανέκο. Γνωρίζει τι βάζουμε εμείς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους Τούρκους? Γνωρίζει κάτι, έχει ακούσει κάτι? Δεν βάζουμε τίποτα. Μου είναι αμυντική η στάση μας. Η λογική του δεν διεκδικούμε τίποτα, δεν έχουμε τίποτα. Είναι κυριαρχή στις διαπραγματεύσεις μας και είναι τελείως αμυντική. Και το κυριότερο, ούτε καν δεν αξιοποιούμε το κεκτημένο, το διεθνές ή το κλπ. Προκειμένου να υπερασπίσουμε τις θέσεις μας. Για δε τον Τζούνι, ήθελα να πω το εξής. Πριν από λίγο καιρό, ο Αμερικάνος πρέσβης στην Τουρκία έκανε ορισμένες δηλώσεις υπερασπίζοντας τα τουρκικά συμφέροντα και με αιχμές για εμάς. Mm-hmm. Ο Τσούνης που είναι σε εμάς, είδα τη στάση του. Και εγώ αναρωτιέμαι, όλη αυτή η ρητορική που αναπτύσσουμε ότι η Αμερική βάζει κυρώσεις στην Τουρκία και δεν της δίνει τα F-35, λέτε και το F-35 είναι η επιτομή του δώρατος για 10, μετά από 10-20 χρόνια, εδώ τα πράγματα τρέχουν και αμφισβητούνται κυριαρχίες. Και εμείς επαναπαυόμεθα και λέμε ότι το λόμπι στην Αμερική που δεν θα δώσει τα F-35 και ο Μενέντες κλπ. Κατά την άποψή μου, και το έχω πει εδώ και πολύ καιρό, όλα αυτά είναι κουταμάρες και αποδεικνύονται κουταμάρες εν την πράξη, διότι στην πράξη οι Αμερικανοί και οι Ρώσες πήραν από το τραπέζι και η Τουρκία ενισχύεται και μπήκαν ρήτρες για την είσοδο της Σουηδίας και της Φιλανδίας που λένε ότι θα τη βοηθήσουν να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρά το γεγονός ότι η Τουρκία μπορεί να υποστηρίζει τη Χαμάς, τη δρομοκρατία, μπορεί να ακυρώνει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, είναι δηλαδή ο διεθνής προβοκάτορας. Και εμείς εξακολουθούμε και λέμε κουταμάρες και μιλάμε, δίνουμε excuse, δηλαδή δίνουμε συγχώρεση στα αμαρτήματα της Τουρκίας και τι περιμένουμε, να το αναγνωρίσουν οι άλλοι? Θα έρθω στο τελευταίο κομμάτι που για μένα είναι και το πιο σημαντικό στο χώρο σας. Και εξηγούμε. Είπατε ότι εδώ θα έπρεπε να ενισχύουμε τα νησιά μας περαιτέρω. Σας ρώτησα και μου είπατε ανησυχώ με την εικόνα που υπάρχει στα νησιά. Με συγχωρείτε. Η χώρα αμυντικά, εγώ δεν εννοώ κάτι άλλο, αμυντικά ως επίδειξη ισχύως στις θάλασσες επιβεβαιώθηκε. Τα όσα συμβαίνουν σήμερα στις θάλασσες, και εννοώ με το πολεμικό ναυτικό, για να μην πάω στο τι γίνεται με το πυραυλικό, αντιπυραυλικό σύστημα κτλ. Ή το τι γίνεται με τις εφέδρους, με το τι γίνεται με τις πολιτοφυλακές κτλ. Θέλω να σας ρωτήσω, είστε ικανοποιημένος από την εξέλιξη? Γιατί καλά το πατεύει 35-10 χρόνια και δεν ξέρουμε και πού θα χρησιμοποιηθούν. Αλλά εδώ στην πράξη, πάμε πώς, πολεμικό ναυτικό. Έχω ακούσει αεροπόρο, ένα από τους καλύτερους, να λέει: το καλύτερο σύστημα να έχεις αεροπορικό θα σου εξασφαλίσει ισχύ. Θες όμως διαδραστικότητα και κυρίως το διακτηνισμό στη θάλασσα. Εδώ πώς? Κοιτάξτε, οι σημερινές συνθήκες και ο τρόπος που εξελίσσονται οι πόλεμοι δείχνουν ότι έχει αλλάξει πολύ η αντίληψη που είχαμε στο παρελθόν. Σήμερα, καταρχάς, στο Αιγαίο, ο πόλεμος είναι αεροναυτικός εν πωλής και οπωσδήποτε και ο στρατός έχει τεράστιο λόγο στην προστασία των νησιών και των νησίδων κλπ. Συνεπώς, δεν είναι άντε πήραμε τρεις μπελαρά ή θα πάρουμε τα F-35. Εδώ χρειάζεται πλήρης αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Χρειάζεται οπωσδήποτε η έννοια της διαδραστικότητας. Είδατε, ήταν να στείλουμε μια φρεγάτα να πάει στην Ερυθρά Θάλασσα για να προστατεύσει την ναυτιλία και καθυστερούσαμε μήνες ακόμα γιατί λέει δεν είχε την αντιεροπορική άμυνα που έπρεπε, δεν είχε το όπλο που έπρεπε. Μα είναι δυνατόν να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις? Ακόμα περιμένουμε να αναβαθμιστούν οι ΜΕΚΟ. Αρχίζουμε τώρα και παλινοδίες, ενώ είχαμε κάνει ένα στρατηγικό σχεδιασμό που ήταν αρκετά καλός, με τις Μπελαράκ, τις τέσσερις Μπελαράκ και τα αεροσκάφη και τέτοια. Τώρα τον αναθεωρούμε και ήρθαν οι Αμερικάνοι να μας δώσουν τα σαπάκια. Και το εννοώ, σαπάκια. Δηλαδή, σαπάκια με την έννοια όχι ότι δεν έχουν σαπίσει, ναι, αλλά ναι. Δεν κάνουν τη δουλειά για την οποία τη θέλουμε. Οι αλουμινότρατες που λένε είναι αυτοί. Το λένε χαριτολογώντας, έτσι το λένε. Και όποιος ξέρει από τέτοιου είδους οπλικά συστήματα, ξέρετε, παίρνουμε ένα οπλικό σύστημα που δεν παίρνει επάνω κάποια συγκεκριμένα βλήματα και εμείς που τα βάζουμε και θεωρούμε ότι μία μοίρα λάθος να έχει τοποθετηθεί ή μία μοίρα λάθος να υπάρχει κάθε φορά που κάνεις μια βολή βλήματος σε τέτοια σκάφη που αλλάζει το δομικό του στοιχείο, γιατί αυτές έχουν κεραγίσματα. Τελείως, έχει αποδυναμωθεί η όλη επιχειρησιακή ικανότητα του πλοίου. Μα είμαστε σοβαροί τώρα. Ειλικρινά μιλάω, είμαστε σοβαροί να συζητάμε τέτοια πράγματα. Μήπως λοιπόν, κύριε Φενέκο, δεν είναι θέμα αστοχίας, ατυχίας, λαθών, λάθους εκτίμηση κτλ. Αλλά μήπως στην πράξη πραγματώνουμε το αφήγημα Πομπέο που εκπορεύτηκε εδώ από τα Χανιά, περιμείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος, σίκα εκφρασή, για να πέσει και η ένταση? Θέλω να... Κοιτάξτε,
ενώ έχουμε δείγματα ότι έτσι συμβαίνει, θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση η οποία δεν θα διδαχθεί από την περίπτωση της Κύπρου, που μείωσε το στρατηγικό αποτύπωμά της η Ελλάδα και κατέληξε η Κύπρος εκεί που κατέληξε. Ήμαρτον, δηλαδή δεν διδασκόμεθα από το παρελθόν, δεν διδασκόμεθα από το πρόσφατο παρόν. Δεν ξέρω, και τώρα κάνουμε ένα συνέδριο μετά 19-20-21, όπου θα εξετάσουμε και με εργαλεία, παίγνια κλπ. Στο Athens Marriott. Με κλειστούς κύκλους, γιατί ξέρετε, συνήθως είναι καλύτερα να τα συζητάς αυτά σε κλειστούς κύκλους και με Chatham House Rule, δηλαδή ό,τι συζητιέται μένει μέσα προκειμένου να βγουν συμπεράσματα. Με σκοπό να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα. Και σας προσκαλώ προσωπικά εσάς, αν έχετε το χρόνο, να μπορείτε να συμμετάσχετε σε κάποια από αυτά. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είτε εν ενεργεία είτε εν αποστρατεία, έχει σημάνει συναγερμός στα ραντάρ όλων σας για την κατάσταση. Και βέβαια, και να σας πω και κάτι άλλο, δεν είναι οι δηλώσεις που κάνουμε στα μίντια μόνο. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ προσεκτικός στις δηλώσεις. Σας χάνω λίγο στο σήμα. Επαναλάβετε αυτό που είπατε. Ναι, λέω, δεν είναι οι δηλώσεις που μπορεί να κάνουν οι στρατιωτικοί, οι απόστρατοι αυτοί στα μίντια. Είναι όλη αυτή η δουλειά που προσπαθούμε να κάνουμε σε επιστημονικό επίπεδο, διεπιστημονικό επίπεδο, με καθηγητές, με πρώην στρατιωτικούς, με ανθρώπους που γνωρίζουν τα ζητήματα και οι οποίοι κρατούν χαμηλό προφίλ, διότι δεν μπορεί να μην έχουμε αντίλογο πάνω σε αυτή την ανόητη αντίληψη ότι αν κατευνάσουμε το θηρίο, δεν θα μας δαγκώσει το θηρίο. Πρώτο-τελευταίο ερώτημα από το φίλο τον Νίκο, εξειδικευμένο, αν ξέρετε απαντάτε. Η Μπελαρά, λέει, μπορεί να κάνουν ανάθεση στόχων στα F-35 στα πλαίσια ενός δικτυοκεντρικού συστήματος? Είναι συμβατές, όπως τα λέγαμε, ή χρειάζονται άλλα δις και αναβαθμίσεις για να μπορέσουν να μιλήσουν τη γλώσσα των F-35? Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι τέτοια είδους προβλήματα μεταξύ του αμερικανικού υλικού και του γαλλικού μπορεί να υπάρχουν. Σε νατοϊκό επίπεδο υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Όμως αυτά κυρίως λύνονται πριν τα πάρουμε. Δηλαδή, όταν είναι να πάρουμε την Μπελαρά και να τις έχουμε πλήρως επιχειρησιακές, θα πρέπει να τα έχουμε λύσει πάνω στο ζήτημα του λογισμικού. Αν δεν το έχουμε κάνει λάθος, αν δεν το έχουμε κάνει, θα είναι τελείως λάθος σχεδιασμού. Ότι όμως μπορεί να γίνει και είναι εφικτό. Και θέλω να κλείσω με μια πληροφορία που μας στέλνει ο φίλος ο Αλέξης και τον ευχαριστώ. Ο Ντόνας, που είναι εκεί στην κίνηση των Αποδήμων Ελλήνων, λέει: καλημέρα. Είχε αρθρογραφήσει για το θέμα. Ακούστε τι, κύριε Φενέκο, έχει ενδιαφέρον. Το κόμμα Ντάβα, για το οποίο είχα προειδοποιήσει και δημοσιεύσατε και άρθρο μου, έλαβε έγκριση από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ελέγχου στη Γερμανία και τελικώς θα λάβει μέρος στις εκλογές και χωρίς όριο εισαγωγής. Θεωρητικά λοιπόν, λέει, και με λιγότερο από 1% μπαίνουν, που σίγουρα θα πάρουν, αν αναλογιστούμε το τι αριθμό έχουν εδώ στη Γερμανία οι τουρκικής καταγωγής πολίτες. Μην το προσπερνάτε, λέει. Άρα το κόμμα Ντάβα μετέχει στις ευρωεκλογές στη Γερμανία. Έχει δίκιο, και άλλωστε η προσπάθεια του Ερντογάν να παρέμβει στα εσωτερικά των άλλων χωρών δεν είναι κάτι καινούριο, και ο Μακρόν έχει μιλήσει γι' αυτό και στο παρελθόν. Η Μέρκελ είχε μιλήσει γι' αυτό και του είχαν απαγορεύσει τον Ερντογάν, θυμόσαστε, όταν πήγαινε επισκέψεις να μην πάει να δει την κοινότητα, την τουρκική κλπ. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή η γερμανική ηγεσία, κατά την άποψή μου, είναι λίγο. Ειλικρινά τη χάνω. Τον τρόπο που υποστηρίζει το ζήτημα του Παλαιστινιακού, τον τρόπο που κινείται σε σχέση με τα ευρωπαϊκά ζητήματα, τον τρόπο που αντιμετωπίζει την Τουρκία. Δηλαδή έχει πολλές αντιφάσεις που δεν στέκουν με την εξωτερική πολιτική της Γερμανίας που γνωρίζαμε παλαιότερα. Μάλιστα. Κύριε Φενέκο, θέλω να σας ευχαριστήσω, διότι το 1204 θα έπρεπε να είναι διδακτικό πώς η ελίτ εντός τυχών της βασιλεύουσας διερμήνευε τις καταστάσεις, και το 1453, συζητώντας για το φίλο των Αγγέλων, με λαό που στέναζε και που στο πρώτο φεγγάρι είδε και ορισμένος ένα τμήμα του, είδε λυτρωτικά και τους Φράγκους και τους Οθωμανούς. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά θα έπρεπε να μας λένε πολλά για το σήμερα. Βεβαίως, και για να μην παρεξηγηθούν τα λεγόμενά μας. Και εγώ θα ήθελα να υπάρχει στο Αιγαίο ηρεμία και να μην πετάνε αεροσκάφη και τέτοια. Αλλά η πουδενή αυτό μπορεί να χτιστεί πάνω στην υποχώρηση και τον κατευνασμό από την πλευρά μας και την διατήρηση και τη διεκδίκηση όλων των πραγμάτων από πλευράς Τουρκίας. Μάλιστα. Καλή σας ημέρα, κύριε Φενέκο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.